Γεια σου Νίκη μου, 37 ετών η Νίκη. Τι κάνεις? Καλημέρα Κατερίνα μου, καλά είμαι, καλησπέρα. Καλησπέρα, καλησπέρα, σε ακούμε Νίκη μου. Καλημέρα και σε όλους εσάς. Σας εκτιμώ πολύ και την κυρία Μάρα ιδιαίτερα να πω. Πολύ ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε. Είμαι κάπως περίεργα γιατί μου συμβαίνει μια παράξενη κατάσταση. Πριν από 9 χρόνια παντρεύτηκα. Από έρωτα, τον ερωτεύτηκα πολύ. Στην αρχή μου λέει μοιάζαν παραμυθένια, αλλά στον 4ο χρόνο περίπου του γάμου μου χωρίσαμε. Εκείνος έμπλεξε με μια άλλη, ξέρετε ποια? Τη μικρότερη αδερφή μου. Στην αρχή βέβαια, όπως καταλαβαίνετε, πέρασα ένα μεγάλο σοκ και για 2 χρόνια σκεφτείτε ότι δεν της μίλησα. Είχαμε κόψει κάθε επαφή, αν και δεν έφταιγε βέβαια μόνο εκείνη. Στο μεταξύ αυτή έκανε και ένα παιδάκι. Το ανήψι μου δεν ήθελε καν να το δω. Μετά όμως από λίγο καιρό οι σχέσεις μας μαλάκωσαν, γιατί με έπιασαν και 2-3 συγγενείς και μου έλεγαν ότι τα αδέρφια δεν πρέπει να χωρίζονται, ότι και να συμβαίνει κάτι τώρα έγινε, τελείωσε. Και είχαν και δίκιο. Είναι δύσκολο βέβαια να το διαχειριστείς, αλλά τελικά έτσι είναι. Αρχίσαμε λοιπόν να ξαναμιλάμε, όχι και πάρα πολύ κολλητές, αλλά είχαμε ξανά μια επαφή. Από τότε λοιπόν που εκείνος άρχισε να προσπαθεί να κάνει κινήσεις ώστε να μην υπάρχει ανάμεσά μας κάποια μηχανία. Το πράγμα όμως άρχισε να αλλάζει τον τελευταίο καιρό. Κάνα χρόνο περίπου. Εγώ Κατερίνα με αυτόν τον άνθρωπο δεν έπαψα να τον θέλω. Προσπάθησα πολύ να τον μισήσω, αλλά δεν τα κατάφερα. Ουσιαστικά είμαστε και πάλι μαζί τώρα. Το θέμα είναι όμως ότι εγώ δεν θέλω να χωρίσει και από αυτήν, γιατί υπάρχει και το παιδί στη μέση, που στο δικό μας γάμο δεν υπήρχε. Αυτό είναι ένα αγκάθι. Και όπως σκέφτηκα και όλο αυτό το διάστημα, ο γάμος μου δεν κράτησε, δεν ήταν και γραφτό να κρατήσει. Ενώ τώρα σε αυτή τη σχέση υπάρχουν πράγματα και συναισθήματα που δεν υπήρχαν τότε. Υπάρχει πάθος, υπάρχει έλξη. Είναι και όλο το παράνομο αυτό που είναι λίγο πιο διαγερικτικό. Όμως η κατάσταση μπλέχτηκε, γιατί πριν από λίγο καιρό έμαθα ότι είμαι έγκυος, περιμένω από το παιδί του. Ωραία. Μαγεία. Τώρα είμαι σε μια φάση της ζωής μου που το θέλω και το παιδί. Δεν θα έχω και πολλές ευκαιρίες άλλωστε. Όμως εκείνος το πρόβλημα είναι ότι δεν θέλει να το μάθει η αδερφή μου ότι είναι δικό του, γιατί θα τον χωρίσει. Και μου πρότεινε να με γνωρίσει σε ένα φίλο του, ο οποίος για άλλους λόγους βέβαια θέλει μια κάλυψη στην οικογένειά του, καταλαβαίνετε, που τον πιέζει να παντρευτεί και να κάνει παιδιά. Είναι ήδη 45. Κατάλαβες. Ναι, έχει άλλες... Ναι, καταλάβατε. Όχι, εντάξει, έχει άλλες ερωτικές προτιμήσεις. Ακριβώς. Λοιπόν, και θέλει να πούμε ότι έχουμε σχέση και ότι το παιδί είναι δικό του. Και να κανονίσουμε να το πάμε και για γάμο. Ο άλλος βέβαια δεν έχει πρόβλημα, αρκεί να κάνει ο καθένας μας τη ζωή του. Αλλά δεν ξέρω, από τη μια μου φαίνεται πολύ άσχημο, από την άλλη όμως βολεύει την κατάσταση που είμαστε τώρα. Και τέλος πάντων έχω αρχίσει τώρα να ξανασκέφτομαι ότι θα χαιρόμουν να πήγαινα στην αδερφή μου και να της έλεγα κατάμουτρα, ο άντρας σου πάλι σε μένα γύρισε και σε απατάει μαζί μου. Και έχω και ένα παιδί στην κοιλιά μου από αυτόν. Τέλεια. Δεν ξέρω τι να κάνω. Τι λέτε? Πραγματικά είναι και πολλές ιστορίες μπλεγμένες. Ναι. Δηλαδή, τη μία ιστορία, το πρώτο σκέλος, όλο αυτό που γίνεται με την αδελφή σου που το έχουμε ξανακούσει, και το άλλο που ουσιαστικά σκέφτεσαι να παντρευτείς έναν άνθρωπο που το έχω βιώσει κι εγώ σε γνωστό μου. Ναι. Ενώ ο άνθρωπος ήταν ομοφυλόφιλος, δεν και καλά έφυλαν οι δικοί του να μην το καταλάβει τον παντρευτή σου και έκανα ψεύτικο γάμο με συμβιβασμό κτλ. Ενώ ο καθένας κάνει τη ζωή του. Αλλά τώρα τι να πω σε όλα αυτά. Το βασικό νομίζω πως είναι η σχέση με την αδελφή σου. Και το παιδί που περιμένεις. Το βασικό είναι ότι τα ξαδέρφια είναι και αδέρφια. Ακριβώς. Δηλαδή, τι να πω, κυρία Μάρα μου. Είναι πολύ μπλεγμένο. Όπως ακούω την κοπέλα να μιλάει, είναι σαν να ακούω ένα θύμα να μιλάει. Εσείς, κυρία Νίκη, όταν παντρευτήκατε αυτόν τον άντρα, τον ερωτευτήκατε? Ναι, βέβαια, από έρωτα ήτανε. Ωραία. Ερωτεύτηκα πολύ. Αυτός, λοιπόν, πιθανόν ερωτεύτηκε και αυτός εσένα, δεν το ξέρουμε, αλλά πιθανολογούμε πως δεν για να σε πάρει. Κάπου μπερδεύεται η αδελφή σου μες στα πόδια σας και εάν πω τη φράση «Η αδελφή μου με έκλεψε τον άντρα», θα αντιδεχτείς?
Δεν ξέρω. Δεν ξέρεις. Λοιπόν, τέλος πάντων, κάνει και ένα παιδί με την αδελφή σου και κάποια στιγμή συνειδητοποιεί ότι στην ουσία εσένα θέλει. Ακριβώς. Εγώ σε κατατάσσω, νιώθω από συνέστημα και μόνο, σε κατατάσσω στους ανθρώπους οι οποίοι είναι δύστυχοι. Οι άνθρωποι που είναι δύστυχοι, νομίζω ότι κάπου το είχαμε ξαναπεί αυτό, κάνουν εξαρτήσεις. Άλλοι ψωνίζει συνέχεια, άλλοι κολλάει σε έναν έρωτα. Εσύ κόλλησες σε αυτό το γεγονός ότι έφυγε αυτός και πήγε με την αδελφή σου. Δεν θυμώνεις, γιατί οι δύστυχοι άνθρωποι φροντίζουν να μην θυμώνουν. Για την κατάδια τους βέβαια, πάντα κάποιος άλλος φταίει. Επίσης έχουν τη χειρότερη γνώμη για τον εαυτό τους, όπως και εσύ για σένα, ότι εγώ δεν αξίζω και ποια είμαι εγώ και κανένας δεν με θέλει. Έτσι, και τέλος κάνουν συνέχεια αρνητικές σκέψεις. Καταλαβαίνω πώς το λέτε, κυρία Μάρα. Και να πούμε ότι η κυρία Μάρα αυτή τη στιγμή δεν την κρίνει αρνητικά. Όχι, απλά τη συμβουλεύει και πάρα πολύ ωραία. Νομίζω ότι σε αυτό πρέπει να μείνουμε. Είναι το θέμα του παιδιού. Βέβαια. Γιατί εδώ αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα παιδί. Ωραία, να μείνουμε σε αυτό. Με καμία κυβέρνηση, κυρία Νίκη, δεν θα δεχτείς να μπλεχτείς σε αυτό το εξωφρενικό σενάριο της Χαλβάη 5-0. Να πας να βρεις έναν 45-άριο γεροντοπαλίκαρο που θέλει και αυτός να βολευτεί και να μπερδευτείς εκεί και ότι θα φέρεις ένα παιδάκι και το παιδάκι αυτό έχει ένα πατέρα και αυτός ήταν ο άντρας σου. Και σε αυτό το σενάριο θα γυρίσεις. Θέλω να ακούσουμε λίγο την κυρία Τζέννη που είναι 50 ετών. Καλησπέρα κυρία Τζέννη μου, τι κάνεις. Καλημέρα, καλημέρα σε όλους. Καλά να έχεις και φιλάκια πολλά στην κυρία Τάνια. Δεν μπορώ να το πω το όνομά της, στον Γρηγόρη και στην άλλη κοπέλα. Και σε σένα, Κατερίνα. Α, κυρία Μάρα. Την κυρία Μάρα. Και την κυρία Μάρα. Ναι, ναι. Εμείς είμαστε τρεις αδερφές. Ωραία. Εν τω μεταξύ, όταν είμαστε μικρές, σκοτώθηκε ο πατέρας μας. Μάλιστα. Ναι, καημένη. Ήταν 53 χρονών και σκοτώθηκε μέσα στο καράβι. Εν τω μεταξύ, εγώ είμαι μεγάλη. Ναι. Έχω 5 παιδιά και είμαι παντρεμένη. Και έχω και γκόνια και δυσέγγωνα. Μάλιστα. Η άλλη μου η αδερφή, η δεύτερη. Ήταν παντρεμένη και είχε κάνει ένα παιδί με τον άντρα της. Και η μικρή αδερφή μου, η πιο μικρή, της τον πήρε. Το γαμπρό. Ναι. Και την έχουμε κάνει πέρα όλοι, ούτε να την ξέρουμε, ούτε να μας ξέρει. Λοιπόν, και η κοπέλα έκανε μεγάλο, μεγάλο λάθος που πήγε πάλι με αυτό να είναι. Εγώ δεν θα πήγαινα ποτέ. Η μικρή σας αδερφή ναι, πήρε ναι, αλλά το... τον είχε τον άντρα αυτόν, κυρία. Τον πήρε, αλλά δεν τον ήθελε η αδερφή μου. Μετά τον έδιωξε. Όχι, λέω για την κυρία Νίκη. Τον είχε παντρευτεί αυτόν τον άντρα. Δεν πήγε να πάρει μια σελίδα. Εν τω μεταξύ παντρεύτηκε η αδερφή μου με αυτόν, να ναι. Και πήγαμε στην Αρχικοσκοπία ναι. Και της λύσαμε το γάμο. Πώς το κάνατε αυτό? Πώς το κάνατε αυτό? Αχ. Αρχιεπισκοπή. Ναι, ναι, ναι. Α. Και τι είπατε εκεί στους αρχιεπισκόπους? Λέει ο παππούλης εκεί πέρα, αφού δεν είσαστε αδερφές, γιατί εμάς το όνομά μας είναι Τσοτσορού. Ωραία. Λοιπόν, τι συμβουλεύετε την Νίκη να κάνει, κυρία Τζέννη μου, ποια είναι η συμβουλή σας προς την Νίκη, εφόσον έχετε βιώσει κάτι αντίστοιχο στην οικογένειά σας? Κοριτσάκι μου, μακριά, και δεν έπρεπε να κάνεις κι άλλο παιδάκι, γιατί είναι αμαρτία, παιδί μου. Μα δεν έχει άλλο ένα, αυτό δεν έχει. Έχει. Αυτό περιμένει. Αυτό που έχει δεν έπρεπε να το κάνει. Έπρεπε αφού το στον πήρε αυτή η αδερφή της να μην του ξαναμίλαγε. Εγώ αν ήμουν δεν θα πήγαινα καθόλου καθόλου. Ευχαριστούμε πολύ κυρία Τζέννη μου, να είστε καλά. Να ακούσουμε και τη Γιώτα, είναι μόλις 33. Γιώτα μου, καλησπέρα. Πέρασα. Γεια σου Γιώτα μου, σε ακούμε. Ήθελα να ρωτήσω πώς γίνεται μια οικογένεια να δεχτεί την αδελφή με τον πρώην άντρα να συνεπάρχουν. Πώς γίνεται αυτό? Εμένα μου κάνει αρρωστημένο. Ναι, είναι, γιατί έχουν τα σενάρια του θύματος. Καλά, ναι. Καλά δεν είπαμε ότι είναι normal. Αρρωστημένο. Όχι, σε καμία περίπτωση. Αλλά επίσης δεν μπορώ να δεχτώ το πώς γίνεται να ξαναδεχτεί την αδελφή, ό,τι και να είναι, αδελφή ή ξαδέλφη. Να απαντήσει Νίκη, λοιπόν. Νίκη. Εντάξει, κατάλαβα ότι δεν φταίει και μόνο εκείνη, έτσι. Να τα πάλι. Επιβεβαιώνεται την κυρία Μημαρίδη που είπε ότι είσαστε ένα θύμα. Βέβαια. Ναι, ίσως.
Δεν έχεις αυτοπεποίθηση, δεν έχεις αυτοεκτίμηση, δεν πιστεύεις στον εαυτό σου για κανένα λόγο. Εντάξει, παιδιά, όμως είναι ένα θύμα, το καταλαβαίνω, αλλά έχει μείνει έγκυος από την γυναίκα του. Από τον άντρα της. Δηλαδή, είναι παντρεμένος. Μην όλα. Από τη γυναίκα δύσκολο να μείνει έγκυος, ναι. Και από τη μία λέει να πάω να κάνω το λευκό γάμο με αυτόν τον τύπο. Και όχι, από την άλλη, λέει, αυτά να τα ξεχάσει. Και από την άλλη λέει να πάω να πιάσω την αδερφή μου, να τη πω ότι γύρισε πάλι σε μένα και τρία λαλή. Αυτό το σενάριο, παιδιά, να πιάσω την αδελφή μου, ναι. Προσέξτε, έχει μέσα μία έννοια παθητικής επιθετικότητας. Έτσι μου έκανες εσύ. Τώρα ήρθε η σειρά μου και θα δεις τι θα πάθεις. Και επειδή η Δεσποινής Νίκη, οι δυστυχισμένοι άνθρωποι όπως εσύ ζουν συνεχώς μία αναβολή, αναβάλουν συνέχεια τα νοηρά τους, τους στόχους τους, σήμερα το απόγευμα θα σηκωθείς, θα πας στο σπίτι της αδελφής σου και αυτονού, θα τα βάλεις όλα κάτω και θα πεις την πας αλήθεια. Βρένικη μου, να ρωτήσω κάτι. Η ναι. σχέση που έχεις με την αδελφή σου τώρα υποτίθεται έχει μαλακώσει και έχει καλυτερεύσει. Ναι, ναι. Συναντιέστε τώρα και οι τρεις πια μαζί, δηλαδή ο πρώην σύζυγός σου και νυν δικός της, η αδελφή σου και εσύ. Σε γιορτές, σε τέτοιο, όχι σε καθημερινές. Σε... Ναι. Συναντιέστε όλα κανονικά. Εδώ με τον πρώην σύζυγο συναντιούνται και στο κρεβάτι. Ναι. Δεν θα συναντιούνται να φάνε. Όλοι μαζί εκεί τα έχουν βρει, δεν ξέρω πώς τα έχουν τακτοποιήσει, αλλά έτσι όπως θα έχει τακτοποιήσει, πρέπει ναι, να τα ξετακτοποιήσετε. Είπες πόσο μηνών έγκυος είσαι? Όχι. Πόσο είσαι? Στις αρχές είμαι, 3 μηνών. Εγώ γενικώς δεν ξέρω, κυρία Μάδα μου, τι πιστεύετε κι εσείς. Νομίζω ότι τώρα δεν πρέπει να ταραχτεί και πολύ. Αλήθεια. Ίσως ό,τι είναι να γίνει, πρέπει να αφήσει λίγο καιρό να περάσει, γιατί είναι και σε μια πολύ ευάλωτη. Εγώ δεν το. Να ορίστε. Τη βάλει στην αναβολή. Και... Να μην πει στην αναβολή. Τώρα θα ξεκαθαρίσει η κατάσταση. Πριν η γάγκρα να πάει στο γόνατο. Και... Άρα, δες, κυρία τώρα Νίκη, συμφωνούμε ότι αυτό το σενάριο με αυτό το γεροντοπαρήκαρο το διαγράφουμε. Ωραία, ναι. Συμφωνώ, γιατί και εγώ δεν το θέλω. Ωραία. Δεύτερον, αυτός ο Μπαγκλαράς, ο πρώην σύζυγός σου, θα αναλάβει τις ευθύνες του. Ναι, φέρνει κι άλλο ένα παιδί σε αυτό τον πλανήτη και θα αναλάβει τις ευθύνες του απέναντι σε σένα και στο παιδί σου. Έτσι. Και τρίτον, αυτή η παθητικότητα που έχεις για την αδελφή σου, που το λέγαμε κρύο πιάτο, γιατί είναι ένα είδους εκδίκηση αυτό, ένα κρύο πιάτο, υποχρεωτικά πρέπει να το κάνεις, διότι και αυτή πρέπει να μάθει ότι ο σύζυγος που έχει γυρίσει στην πρώτη του γυναίκα και ετοιμάζει κι άλλον απόγονο. Να ακούσουμε και την κυρία Ελένη από Θεσσαλονίκη μας παίρνει. Καλημέρα, κυρία Ελένη μου, θέλει να μιλήσει στην Νίκη. Τι κάνετε? Ναι, καλημέρα σας. Καλημέρα, κυρία Ελένη μου, σας ακούμε. Κυρία Ελένη, χαμηλώστε τελείως την τηλεόραση, θα μας ακούτε μόνο από το ακουστικό σας. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Ναι, αγάπη μου. Ναι, έλα, η Κατερίνα Παναγία. Είμαι. Κατερίνα. Εγώ είμαι, γεια σας. Είμαι, τι να σου πω, μην με διακόπτετε, είναι η γιαγιά. Φιλιά και χαιρετίσματα σε όλους, ιδιαίτερα στο Θεσσαλό, απορώ πώς αντέχει αυτό το παιδί. Ουδείς πονηρότερο στο Θεσσαλό, αλλά ο Γρηγόρης είναι εξαιρετικός. Λοιπόν, ακούστε. Για δώστε μία συμβουλή στην Νίκη, κυρία Ελένη μου. Ναι. Μπροστά από πολύ καιρό, δεν ξέρω ακριβώς να σας πω ποιο κανάλι έδειξε, τους πιγκουίνους. Ναι. Και ήταν σμήνη πιγκουίνων. Και ήξερε το κάθε αρσενικό να βρει τη σύντροφό του. Έτσι. Αυτά τέτοια πρέπει να δείχνεται. Μετά, αν πάτε σε ένα πτηνοτροφείο μεγάλο, θα δείτε ότι ο κόκορας πάει στη μια κότα, στην άλλη, όπως εδώ που τα φτιάχνει με την κουμπάρα, τα φτιάχνει με την αδερφή, με την κουλιάδα και αυτά. Πρέπει να αλλάξετε τελείως ρεπερτόριο. Και να δείχνετε μόνο και μόνο πιγκουίνους. Πράγματα θετικά. Αυτά που κάνετε, γιατί ακούμε μερικές κοπέλες, μου λέει, μα δεν είναι η μόνη που τάχτηξε με τον άσπρο ή τον πίτα. Λέτε, και είναι και αγαπημένοι πιγκουίνοι. Θέλετε μια συμβουλή να δώσετε στην Νίκη πέρα από τους πιγκουίνους? Ορίστε. Μια συμβουλή θέλετε να δώσετε στην Νίκη που έχει πάρει? Σε να κάνει σαν τους ερωτευμένους. Την Νίκη που έχει πάρει για το πρόβλημά της. Όχι, την κυρία Μάρα θα την χαιρετήσω στρατιωτικά για τα πτυχία που έχει. Να είστε καλά, κυρία Ελένη μου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Γλυκύτατη. Γλυκύτατη. Είχε δίκιο αυτό με τους πιγκουίνους, βέβαια, γιατί εγώ βλέπω και ντοκιμαντέρ με πιγκουίνους. Κυρία Μάρα μου. Σας παρακαλώ. Και με τον κόκορα.
Δώστε μας μια συμβουλή. Και με τον Κόκορα. Δεν άκουσα ξανά. Μια συμβουλή παρακαλώ για την Νίκη, κυρία Μάρα μου. Η Νίκη θα κοιτάξει τώρα την εγκυμοσύνη της, θα ξεδιαλύνει όλη την κατάσταση και θα κοιτάξει να έχει ένα σπιτικό ζεστό και ωραίο για το παιδάκι της που έρχεται, όπου το ρόλο του πατέρα θα παίξει ο ίδιος ο αληθινός του πατέρας. Ευχαριστούμε πολύ, κυρία Μάρα μου. Νίκη μου, με το καλό και εύχομαι να πάνε όλα καλά. Να είσαι καλά. Ευχαριστούμε πολύ.